Όσο περνούν οι μέρες, τόσο λιγοστεύουν οι ελπίδες για τις 50 καθαρίστρες στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας που θα χάσουν αρχές Μαρτίου τη δουλειά τους. Τέλος Μαρτίου φεύγουμε, μας διώχνουν, μας απολύουν. Δεν θα το αφήσουμε έτσι. Θα κινητοποιηθούμε πάρα πολύ πιο δυνατά, πιο ισχυρά. Είναι άδικο αυτό που γίνεται, να μας πετάνε έξω μετά από τόσα χρόνια εργασίας. Έχουμε στη δουλειά μας 10-15 χρόνια, υπάρχουν γυναίκες που τέλος του χρόνου βγαίνουν σε σύνταξη. Τι θα γίνουν με αυτές τις γυναίκες, τι θα γίνουμε εμείς. Κανένας δεν μπαίνει την ευθύνη και να πει το τι θα γίνει με αυτές τις 40 γυναίκες που είμαστε συμβασιούχες. Ο Υπουργός το έχει αφήσει ελεύθερο, δεν έχει πει, δεν έχει δώσει κάτι συγκεκριμένη ημερομηνία να πει ότι το προσωπικό, όλοι οι συμβασιούχοι θα παραμείνουν στη δουλειά τους έως τότε. Δεν πρόκειται να το αφήσουμε έτσι. Το παλεύουμε, θα το παλέψουμε. Είμαστε όλες ενωμένες και έχει και συνέχεια το θέμα, δεν πρόκειται να το αφήσουμε έτσι. Στην περίπτωση που αναλάβουν το έργο της καθαριότητας ιδιώτες, εκτός από τον κίνδυνο υποβάθμισης, κινδυνεύουν να προσληφθούν οι ίδιες με μισθούς πείνας. Εάν έρθει ο ιδιώτης, θα παρακαλάμε να παίρνουμε αυτά τα ψίχουλα που δίνουν, τα 500 ευρώ, που κανένας δεν έχει αναρωτηθεί. Με 500 ευρώ ζει κάποιος, ζει ένα σπίτι, ζει μια οικογένεια, ζουν μονογονεϊκές οικογένειες με 500 ευρώ. Πώς θα συντηρήσει ο καθένας την οικογένειά του, το παιδί του, τα παιδιά του. Δεν θα το επιτρέψουμε, δεν πρόκειται να γίνει και καλά τα 500 ευρώ και να έρχονται να μας λένε μετά από 2 μήνες θα πάρετε το μισθό σας και να δουλεύουμε με την ψυχή μας και να έχουμε δώσει όλο μας το είναι και να έρχεται ο εργολάβος και με συνθήκες μεσαίωνα, θα το ξαναπώ, και να μας λένε ναι, θα δούμε πότε θα πληρωθείτε. Όχι, όχι, δεν πρόκειται να το αφήσουμε. Δεν θα γίνει, είμαστε προετοιμασμένες για τα πάντα. Ας αναρωτηθούν οι υπουργοί και όποιος είναι πάνω να έρθει να μας δώσει μια απάντηση. Εμείς δεν πρόκειται να τα αφήσουμε έτσι. Συνεχίζουμε και θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας.